Γεια σας. Μόνο για σήμερα άκουσα τις ανάγκες σου. Μόνο για σήμερα σταμάτα για λίγο εκεί που είσαι, εκεί που στέκεσαι. Μόλις βρεις μια ευκαιρία, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο και ρώτησε: ποιες είναι οι ανάγκες μου σήμερα? Ποια είναι η ανάγκη μου σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη μου ανάγκη σήμερα? Άκουσε την. Άκουσε τα συναισθήματα που θα σου δώσει, που θα νιώσεις. Τις αισθήσεις στο σώμα σου, σε όλα τα σημεία του σώματός σου, τι θα έρθουν ως λέξεις. Μην απορρίψεις τίποτα. Αυτό που ήρθε στην πρώτη στιγμή, αυτό είναι και η πραγματικότητα. Είναι μια ανάγκη. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές ανάγκες. Μπορεί να είναι να πιω νερό, μπορεί να είναι να σταματήσω για λίγο, μπορεί να ξεκουραστώ για λίγο, μπορεί να είναι να συντροφευτώ για λίγο, μπορεί να είναι να πάω βόλτα, μπορεί να διαβάσω, μπορεί οτιδήποτε. Όλες οι ανάγκες που μας δίνει και όλα τα σήματα που μας δίνει το σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από μικρή, αν η ανάγκη που έρθει, που αναδυθεί, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί άμεσα, δες τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει να ικανοποιηθεί και ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να πάρεις για να φτάσεις στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Από μικρή, πολλές φορές εκπαιδευτήκαμε να μην ακούμε τις ανάγκες μας, είτε γιατί υπήρχε κάποιος ο οποίος τις ικανοποιούσε πριν εμείς προλάβαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να τις εκδηλώσουμε έτσι ώστε να πάρουμε και την ικανοποίηση, την ανατροφοδότηση, την ικανοποίησή τους, είτε γιατί τις εκδηλώσαμε και κανείς δεν βρέθηκε να δώσει απάντηση σε αυτά τα αιτήματα των αναγκών μας, είτε γιατί μάθαμε ότι αν πω τις πραγματικές μου ανάγκες, τότε δεν θα γίνω αποδεκτός. Οπότε μάθαμε να επικοινωνούμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαφορετικός, να λέμε ότι θέλουμε, ότι χρειαζόμαστε, ότι έχουμε διαφορετικές ανάγκες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε το περιβάλλον γύρω μας, τους σημαντικούς άλλους από τους οποίους ουσιαστικά θα παίρναμε αυτά τα οποία ζητάμε. Συνήθως είναι η αγάπη, η αποδοχή, η εκτίμηση και όλα αυτά, αλλά και συναισθήματα ασφάλειας που είναι τόσο πολύ σημαντικά για ένα μικρό παιδί. Μάθαμε λοιπόν να επικοινωνούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι διαυγής, δεν είναι καθαρός. Πρώτον, γιατί εμείς πιθανότατα δεν έχουμε πραγματική επαφή με τις ανάγκες μας, αλλά και αν έχουμε πραγματική επαφή με τις ανάγκες μας, έχουμε μάθει να μην τις εκδηλώνουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι καθαρός, σταράτος, σαν νότες πάνω στο πεντάγραμμα, σαν αμύγδαλα που πέφτουν κάτω στο πάτωμα. Τάκ, τάκ, τάκ. Αυτά θέλω, αυτά ζητώ. Αυτά επιθυμώ σήμερα για τον εαυτό μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ζητάμε τις ανάγκες μας να τις ικανοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι, για την ικανοποίηση του δίμας του εαυτού. Ο άλλος λοιπόν απέναντί μας παίρνει ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι καθαρό. Δεν του λέμε την αλήθεια μας. Εάν κάτι που λέμε δεν είναι αληθές, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Μπορεί να ζητάμε τη γνώση, να ζητάμε αγάπη και να λέμε εγώ θέλω από σένα γνώση. Αυτό δεν είναι καθαρό, διότι ούτως ή άλλως η γνώση για να γίνει, για να μεταδοθεί, για να μεταλαμπευτεί, γίνεται διαμέσου του συναισθήματος και κυρίως του συναισθήματος της αγάπης, της εκτίμησης, της αποδοχής που έχει ο ένας προς τον άλλον. Αυτό το έχω πει και το έχω γράψει τόσες φορές, πολλές φορές. Μπορεί να διψάω και να δίνω ένα λανθασμένο μήνυμα στον εαυτό μου ότι πεινάω. Στεκόμαστε λοιπόν και σκανάρουμε τις πραγματικές μας ανάγκες. Εάν δεν δώσουμε σωστό μήνυμα, είτε στον εαυτό μας είτε στον άλλον, το τι πραγματικά χρειαζόμαστε, τότε αυτό που θα πάρουμε δεν θα είναι αυτό το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Και είμαστε δυσαρεστημένοι. Μα δεν μου αρέσει αυτό που μου δίνεις, μα δεν μου αρέσει η επικοινωνία μαζί σου, μα δεν περνάω καλά μαζί σου, μα εγώ διψούσα, εσύ γιατί δεν μου έδωσες φαγητό, λέει ο οργανισμός, και νιώθει τύψεις, ενοχές, παχαίνει. Εάν δεν πούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα το γνωρίζω εγώ τι ακριβώς θέλω, ο άλλος δεν μπορεί να το ικανοποιήσει. Αλλά ούτε και εμείς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό, εάν πραγματικά δεν ξέρουμε τι γνωρίζουμε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα εξέλιξης, προσωπικής εξέλιξης. Το να έρθω σε επαφή, ίσως και το δυσκολότερο, το να έρθω σε επαφή με τις πραγματικές ανάγκες του εαυτού μου. Έτσι ώστε να μην χάνομαι. Να μην χάνομαι μπροστά σε οποιοδήποτε άνθρωπο του οποίου επιθυμώ την αποδοχή. Μπορεί να είναι ένας ερωτικός σύντροφος. Και μετά θα λέμε, μα αυτός είναι όλα αυτά που λέγονται τώρα, χειριστικός. Δεν είναι χειριστικός. Πόσο σταθερός είμαι εγώ σε αυτό που θέλω και σε αυτό που χρειάζομαι. Χρειάζομαι αγάπη. Αυτό ζητάω, δεν μπορώ να ζητήσω κάτι άλλο. Πόσο σταθερός είμαι, πόσο γνωρίζω τις πραγματικές μου ανάγκες. Η ευθύνη λοιπόν
είναι και στους δύο πολλές φορές. Και σε αυτόν ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος ποτέ, αλλά και σε αυτόν ο οποίος εκμεταλλεύεται καταστάσεις. Και οι δύο δεν ικανοποιεί. Άμα δεν ξέρει τι του ζητάει ο άλλος, πώς θα τον ικανοποιήσει. Όταν δεν ξέρουμε και ο ίδιος μας εαυτός τι θέλει, πώς θα τον ικανοποιήσουμε. Πώς θα νιώθουμε πληρότητα. Πώς θα νιώθουμε ολόκληροι. Το σημαντικότερο είναι από τα σημαντικότερα λοιπόν βήματα της προσωπικής μας εξέλιξης. Τι πραγματικά χρειάζομαι. Ποιες είναι οι πραγματικές μου ανάγκες. Μόνο για σήμερα λοιπόν σταματάω. Ένα δευτερόλεπτο. Κάνω ένα σκανάρισμα. Παίρνω μια βαθιά ανάσα και κάνω ένα σκανάρισμα. Ποια είναι η πραγματική μου ανάγκη σήμερα. Ό,τι μας έρθει, είτε από το σώμα μας, ως αίσθηση από το σώμα μας, είτε ως συνέστημα, είτε ως σκέψη, λέξη, το κρατάμε, το βλέπουμε και προσπαθούμε να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεκτούμε, να το αγκαλιάσουμε. Γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ένας μικρούλης εαυτός, του οποίου έχουμε την υποχρέωση να του δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Τα θέλω μας και οι ανάγκες μας αξίζουν και εμείς αξίζουμε επίσης και αξίζομαι αυτό το ένα δευτερόλεπτο, το ένα λεπτό που θα συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας μόνο για σήμερα, αλλά και κάθε σήμερα φυσικά, έτσι. Μόνο για σήμερα, αλλά και για κάθε σήμερα. Στις ανάγκες μας να δούμε τι είναι αυτό που μας χρειάζεται. Είμαι η Αναστασία Μακράτζη, σύμβουλος ψυχικής υγείας, συγγραφέας και διδάκτορ παιδαγωγικής. Εάν νομίζετε ότι αυτό το μικρό βιντεάκι κάτι πρόσφερε, κάτι μπορεί να προσφέρει σε κάποιον άλλον, κάντε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι, μοιραστείτε το βίντεο και εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας για ένα άλλο μόνο για σήμερα. Γιατί η ζωή μας είναι μικρές στιγμές, είναι μικρά σήμερα. Μόνο για σήμερα λοιπόν. Σας αγαπώ.